Ένας συνάδελφος στην πιάτσα του ταξί στην πλατεία Σαφούς αισθάθηκε κάποιο χέρι από τη δεξιά θύρα να εισέρχεται μέσα στο αυτοκίνητό του σε προσπάθεια να κλέψει το κινητό που το είχε δίπλα του. Επιχείρησε να αποτρέψει την κλοπή αυτή, την οποία τελικά δεν μπόρεσε να το καταφέρει γιατί ο συγκεκριμένος αλλοδαπός τον δάγκωσε και επιχείρησε να τον χτυπήσει. Στη συνέχεια, με τις φωνές του συναδέλφου, μαζευτήκαμε κάποιοι συνάδελφοι δίπλα, τον βοήθησαν και κινητοποίησαν τον αλλοδαπό. Από ό,τι μάθαμε, ήταν Αλγερινός. Στο εντοχρόνο μαζευτήκανε 4-5 Αλγερινοί, οι οποίοι απειλούσαν ότι θα μας κόψουν τα λαρίγκια κτλ. Ευχαριστούμε την ελληνική αστυνομία για την άμεση ενεργοποίησή της και για την μετέπειτα ενεργοποίηση εκτός από τη σύλληψη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να διηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία και να δικάζονται για κακουργηματικές πράξεις. Από ό,τι μάθαμε, κατά πάσα πιθανότητα, ένας εξ αυτών, αυτός που χτύπησε τον συνάδελφο, θα διηγηθεί στοιχείο ή στον Κορυδαλό, θα προφυλαξεί δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει, για να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, όποιος συλλαμβάνεται με το προϊόν κλοπή στα χέρια, όπως έγινε στην περίπτωση τη δική μας, να υπάρχει μια πάγια εντολή, μια πάγια διαταγή, η οποία να δίνει το δικαίωμα στην αστυνομία, στην εισαγγελέα, να απελάβει άμεσα τον συγκεκριμένο αλλοδαπό. Ούτως ή άλλως είναι στη χώρα, όχι νόμιμα, διαταράσσεται τη δημόσια τάξη. Άρα θεωρούμε και με συζήτηση που έχουμε κάνει με κάποιους δικηγόρους ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πάγια διαταγή. Όπως βλέπετε εδώ σήμερα, κατά διάρκεια της ανάκρισης, είμαστε το σύνολο των ταξιτζίδων της πόλης σε συμπαράσταση στους συναδέλφους και είναι και ένα μήνυμα προς όποιον επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί παραβατικά εις βάρος μας, ότι θα έχει απέναντί του όχι τον ένα το συγκεκριμένο ταξιτζί, αλλά όλους τους ταξιτζίδες. Και αυτό ισχύει για τους πάντες. Είτε αυτός λέγεται αλλοδαπός, είτε μεδαπός, είτε οποιοδήποτε και αν είναι αυτός ο οποίος παραβατεί εις βάρος του κλάδου, έχει απέναντι όλο τον κλάδο. Αυτή τη στιγμή εδώ απέναντι από το δικαστήριο παραταγμένα καμία δεκαπενταριά και τόσα χωράνε και μέσα στα στενά μαζί με τα υπόλοιπα που είναι μέσα στα γύρω στενά είμαστε και μια τριταριά αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει χώρος να μπουν και τα υπόλοιπα 70. Εάν χρειαστεί, δηλαδή αν εδώ πέρα είχαμε κάποιο θέμα, θα έρχονται και τα υπόλοιπα 70. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.